Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε. Πώς πάνε τα πράγματα? Περιμέναμε ότι λιγάκι θα είχαμε μία πτώση, αλλά φαίνεται ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δυστυχώς υπάρχει μία σταθεροποίηση από τη, μετά από τη ραγδαία ανάπτυξη που υπήρχε μετά τον... το πρόβλημα ξεκίνησε από τον ακριβώς δύο χρόνια σήμερα, από τον Δεκέμβριο του 20. Είχαμε μία αναυξητική πορεία όλων των υλικών κατασκευής, το οποίο επιδεινώθηκε και είχε μια επιπρόσθετη αύξηση με τον πόλεμο και στην Ουκρανία, που έφερε ακόμα μια τεράστια αύξηση στο κόστος κατασκευής. Το συνολικό κόστος κατασκευής που έχει ανέβει από το 2020 μέχρι το 2022 είναι πέραν του 30%. Σύμφωνα και με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, αυτό που λέμε. Τώρα αυτό δεν θέλουμε να φοβήσουμε τον κόσμο, διότι φαίνεται όμως ότι η αγορά, από την άλλη, το ευχάριστο είναι ότι έδειξε η αγορά των ακινήτων ότι αντιστέκεται, προχώρησε σε αρκετές, υπήρξαν αρκετές πωλήσεις. Πρόεδρε μου, δεν είναι θέμα φόβου. Είναι θέμα ότι ο άλλος σου λέει δεν έχω αυτό το παραπάνω. Και να ρωτήσω για να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Ένα σπίτι που έκανε προ-Ουκρανίας, 250.000 λέω τώρα εγώ. Σήμερα πόσο είναι το σπίτι αυτό, για να το φτιάξεις? Φτιάξτε. Δεν μπορείς να δεις ακριβώς. Το κάθε οικοδομή, το κάθε κτίριο που χτίζεται, είναι διαφορετικό το κόστος. Δεν μπορείς... Μια βάση υπάρχει. Το 1500, σήμερα είναι κοντά στο 1500 η βάση. Μάλιστα. Το τετραγωνικό. Μάλιστα. Αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι 2.500 το τετραγωνικό. Είναι ανάλογα με τι υλικά, με τι σχεδιασμό, ο καθένας θα χτίσει. Δεν μπορεί να είναι δεν είναι όλα σταθερά και μία τιμή. Πάνω κάτω λέω τώρα εγώ, σπίτι 200 τετραγωνικά, τουλάχιστον 25.000 πάνω από ό,τι ήταν πριν η τιμή. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Και αυτό δυστυχώς θα επιδεινωθεί. Έχουμε και την αύξηση του επιτοκίου, τα δανειστικά επιτόκια. Έχουμε και την αλλαγή της νομοθεσίας για το ΦΠΑ το 5% για την πρώτη κατοικία. Αυτά όλα για το 20 και για το 23 φαίνεται ότι φαίνεται ότι θα υπάρξει μια ύφεση γενικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο και στις αναπτυξιακές. Οι δικές μας εκτιμήσεις αυτές, δεν μπορώ να πω όμως, μακάρι να είναι λάθος, αλλά είναι καλό να το λέμε, διότι φαίνεται στην Ευρώπη, φαίνεται ήδη ξεκίνησε να υπάρχει μια ύφεση γενικότερα στα κίνητα και στην αναπτυξιακής, με μειώσεις των τιμών, λόγω και της αύξησης του επιτοκίου, λόγω και της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου, έτσι φαίνεται ότι θα υπάρξει μια ύφεση γενικότερα. Μάλιστα. Μέσα στο 23. Φυσικά μέχρι σήμερα, να πούμε την αλήθεια, το κατασκευαστικό κλάδος δεν έδειξε καμιά οποιαδήποτε μείωση παρόλες τις αυξήσεις. Δεν έδειξε οποιαδήποτε μείωση στις πωλήσεις. Γιατί θα μου πείτε τώρα κάποιος που έχει 250.000 να πάρει ένα σπίτι, θα βάλει και τα 25 από πάνω, να πάει 275, αλλά δεν πάβει να είναι ένα έξτρα έξοδο αυτό. Απαγορευτικό δεν είναι απαγορευτικό, αλλά είναι επιπρόσθετη δαπάνη. Φαίνεται, Ανδρέα, είναι ότι πλέον νομίζω ο κόσμος θα προσπαθήσει να πάει δυστυχώς στα νεαρά ζευγάρια, στα διαμερίσματα, που είναι πιο χαμηλό το κόστος ή και προσπάθειες θα γίνουν για να μειωθούν ίσως και τα τετραγωνικά. Αυτό που είναι ένα διάρρην είναι βάση νομοθεσίας προδομίας, 75 τετραγωνικά, να μπορεί να μειωθεί, να γίνει όπως είναι και στα ευρωπαϊκά πρότυπα πλέον, που δεν είναι 75 τετραγωνικά τα δύο υπνοδοματίων, είναι στα 65, για να μειώσεις την αγοραστική αξία, ώστε να μπορεί να αγοράσει όποιος ένα νεαρό ζευγάρι ένα διαμέρισμα τουλάχιστον για να μπορέσει να... Να στεγάσει τα όνειρά του, έτσι είναι. Για τα νέα παιδιά, αυτό είναι. Θα γίνουν αυτές οι διορθώσεις, πιστεύω θα πρέπει να γίνουν αυτές οι διορθώσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει και να μπορέσει, ότι ο Κύπριος έμαθε να μην ζει στο ενίκιο, να ζει να αγοράζει έστω και ένα διαμέρισμα, να έχει τη δική του στέγη για να είναι... Σωστό. Χαίρομαι, αγαπητέ Πρόεδρε, που είσαι αισιόδοξος. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Υπάρχουν λύσεις, απλώς υπάρχει... Οι λύσεις θα υπάρξουν. Θα υπάρξει μια ύφεση. Απλώς αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι, και ο κόσμος που θα αγοράσει και ο κόσμος που θα
και η άπτυξη της και η εργολάβη είναι να είναι πιο προσεκτική από καλύτερα να αγοράσω ένα πιο φθηνό διαμέρισμα παρά να πάω να χτίσω ένα σπίτι και να είμαι στα δάνεια και να μην μπορώ μετά να αποπληρώνω τις δόσεις μου και να... Πολύ σωστό αυτό που λες. Πάρα πολύ σωστό. Καθένας κάνει το κουμάντο του ανάλογα με την τσέπη του, έτσι, εκεί που το σηκώνει. Σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο θεολόγο, τον Θόδωρο τον Κυριακού. Είναι ο μόνος θεολόγος που έχει.